Το δικό του μερίδιο στην αναπτυξιακή προοπτική της Καστροπολιτείας των Ιωαννίνων διεκδικεί το Δημοτικό Μουσείο που στεγάζεται στο τζαμί του Ασλάν μέσα από τα έργα που ήδη εξελίσσονται σε συνεργασία του Δήμου Ιωαννητών με το Υπουργείο Πολιτισμού, παράλληλα όμω και με την προοπτική τη διασύνδεση με το Ιτσκαλέ, που αναδείχθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη τη Λίνα Μενδώνη. Μόλι την Τρίτη πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στο Δημαρχείο... με τη συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννητών, τη Εφορία Αρχαιοτήτων και του μελετητή που έχει αναλάβει τη μελέτη στερέωση και αποκατάσταση του Δημοτικού Μουσείου. Από την περιοδία τη Λίνα Μενδώνη στο Κάστρο, πριν από δύο εβδομάδε, η στάση τη στο τζαμί του Ασλάν έφερε στο προσκήνιο μια Πρόταση που έγινε από την αναπληρώτρια προϊσταμένη τη εφορία αρχαιοτήτων Βαρβάρα Παπαδοπούλου για την κατασκευή ενό ανελκυστήρα από την εξωτερική πλευρά του τείχου. Με την προσθήκη αυτή, που ήδη εξετάζεται σε τεχνικό επίπεδο και έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία στον προτινόμενο χώρο, στην οδό Διονυσίου Φιλοσόφου, εκτιμάται ότι μπορεί να δοθεί μια μεγαλύτερη προοπτική στη μετέπειτα πορεία και επισκεψιμότητα του Δημοτικού Μουσείου στο οποίο η πρόσβαση παραμένει δύσκολη από το εσωτερικό της Ακρόπολης. Οι προτινόμενες θέσεις από την εφορία αρχαιοτήτων είναι δύο. Η μία από το σημείο στο οποίο βρίσκεται η πρωτομή του Αλέξανδρου πάλι και η δεύτερη λίγα μέτρα πιο κάτω, δίπλα στην είσοδο των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής. Παράλληλα με τη μελέτη προσβασιμότητα που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα και θα προβλέπει και τη διασύνδεση των δύο ακροπόλεων από το εσωτερικό του κάστρου, υλοποιείται η μελέτη στερέωση και αποκατάσταση του τεμένου του Ασλάν, στο οποίο στεγάζεται το Δημοτικό Μουσείο. Ο μελετητή με βάση τη σύμβαση έχει αναλάβει την αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του κτηρίου. Μεταξύ άλλων, στην συνάντηση τη Τρίτη συζητήθηκε και η προοπτική τη αντικατάσταση της Κέραμος και επίσης καθώς σε φωτογραφίες του παρελθόντος επιβεβαιώνεται ότι για κάποιο διάστημα τουλάχιστον υπήρχε σκεπή από μολύβι και έτσι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια οριστική πρόταση για το αν θα διατηρηθεί η υφιστάμενη μορφή που έχουν όλα τα Οθωμανικά μνημεία με την μαυρόπλακα ή αν χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο υλικό. Σε παλιότερες φωτογραφίες επίσης της περίοδου 1930-1960 φαίνεται διαφορετική και η μορφή της στέγης που ήταν κονικού Σχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίε, τέλο, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων επεξεργάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη δυνατότητα εκπώνηση μια νέα μουσιογραφική και μουσιολογική μελέτη για το Δημοτικό Μουσείο, ώστε να αναδειχθούν αφενό ακόμη περισσότερο εκθέματα που έχουν το στοιχείο τη μοναδικότητα και αφετέρου να μπουν όλα σε ένα πλαίσιο εξυγχρονισμού με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον επισκέπτη.